μέρα που μιλάμε θα ήταν στη... Θα έχει σιγουρευτεί. Θα έχει σιγουρευτεί. Ναι. Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα λοιπόν. Έχω και άμεση και οδυνηρή σχέση με τη δικτατορία, την τότε, όπως και εσείς. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο που διάλεξα να κάνω δύο εκπομπές, μία με εσάς που είστε στην αντίσταση και είστε πολιτικός και μία με τον Ιπποκράτη Σαβούρα που κι αυτός επίσης είναι σε μια άλλη πολιτική παράταξη και είναι και αυτός αντιστασιακός. Υπήρξε ίσως... μεγάλος αγωνιστής ο Ιπποκράτης Σαβούρας. Ναι. Ίσως... Έχω λοιπόν αυτή την ευαισθησία και εγώ, βεβαίως εγώ ήμουν στο αριστερό, σε αριστερό σχήμα τότε στην σύλληψή μου. Αυτό δεν έχει σημασία, διότι μπαίνοντας σε ένα χώρο πιο κοντά βλέπεις τι γίνεται εκεί μέσα και είσαι δημοσιογραφικά τουλάχιστον περισσότερο ενήμερος. Μην το πάρετε για καρφί, αγαπητοί φίλοι, αυτό, ας πρόσεχαν και ερχόμαστε στα δικά μας. Πιστεύετε στην προδομένη αντίσταση, κύριε Παναγούλη? Η αντίσταση προδόθηκε. Βλέπω κάτι φιγούρες, κάτι αντιστασιακούς, έτσι, φιγουρατζίδες και με ονόματα. Η αντίσταση προδόθηκε. Ο λαός όλος πού είναι το τι έγινε? Η αντίσταση προδόθηκε, γιατί οφείλουμε να πούμε κάτι. Ότι αντίσταση δεν έκαναν μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα πραγματική αντίσταση. Για μένα την πρώτη αντίσταση την έκανε ο ελληνικός λαός. Και θα σας πω γιατί. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που η Χούντα δεν απέκτησε λαϊκά αίρεσματα. Ενώ στην Ισπανία ο Φράγκο είχε μεγάλο λαϊκό αίρεσμα. Στην Πορτογαλία ο Σαλαζάρ και μετέπειτα ο Γκαϊντάνο είχαν λαϊκά αίρεσματα. Εδώ δεν απέκτησε λαϊκό αίρεσμα. Άραγε με τον τρόπο του έκανε μέσα του αντίσταση και ο ελληνικός λαός. Φυσικά από εκεί και πέρα κάπου εκτροχιάστηκαν τα πράγματα. Γιατί βγήκανε απίθανοι τύποι μετά τις εκλογές που είτε τους είχαν καλέσει για εξακρίβωση της ταυτότητά τους είτε μείναν και τρεις μέρες, τέσσερις μέσα σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή κρατητήριο ή συλληφθήκατε αν θέλετε, συλληφθήκανε χωρίς καν να τους ακουμπήσουν ούτε το χέρι και βγήκαν ήρωες και παρουσιαστήκανε πλέον σαν ήρωες του και απελευθερωτές του ελληνικού λαού. Η αντίσταση προδόθηκε. Και πρώτα-πρώτα για την προδοσία αυτή έχουμε ευθύνη και όσοι είμαστε πραγματικοί αντιστασιακοί ή αγωνιστήκαμε. Που μετά την Χούντα, μετά μετά τη μεταπολίτευση, δεν προσπαθήσαμε να βάλουμε την Ελλάδα σε ένα σωστό δρόμο, αλλά άλλος τράβηξε από εδώ, άλλος τράβηξε από εκεί και αφήσαμε τύπου σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έκανε τον αντιστασιακό εκτός ασφαλούς. Έκανε τον αντιστασιακό από τα σαλόνια της Ευρώπης. Ενέπνευε όμως κόσμο τότε. Παραδεχτούμε αυτό. Ενέπνευε ένα σκλαβωμένο λαό, ο οποίος όμως... Με τις δηλώσεις του Ανδρέας πιστεύω ότι ενέπνευε. Ναι, ενέπνευε, αλλά δεν έφταναν μόνο... Δεν διακινδύνευε πολλά ο ίδιος και μάλλον δούλευε για το μέλλον του έτσι. Για μένα ένας πολιτικός ηγέτης και ιδιαίτερα ενός αριστερού χώρου όπως του αρέσει να ονομάζεται ο κύριος Παπανδρέου δίνει τη μάχη κύριε Χατζηδάκη μέσα στη χώρα του. Δεν τη δίνει από τον Τορόντο ή από την Αμερική ή από τη Στοχόλμη, εκ του ασφαλούς. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι πολιτικοί, οι επαναστάτες αν θέλετε, δεν μιλάμε μόνο για λαϊκά απελευθερωτικά κινήματα, αλλά να πάρουμε και τους πολιτικούς στην Ευρώπη, που αγωνιστήκανε σε κάποια περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πιέτρο Νένι, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του και Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιταλίας, ο Σάντρο Περτίνι, που όλοι τον ξέρουν, πολεμήσανε μέσα στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Μουσουλίνη. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου τον έβγαλε ο Παντακός έξω, του έδωσε το διαβατήριο ο Παντακός και πήγε στο Παρίσι αρχικά, στη Στοκχόλμη αργότερα και στον Καναδά. Μα μόνο οι αποστάσεις αυτές δείχνουν πού το πήγαινε ο κύριος αυτός. Ή το λιγότερο θα έπρεπε να μένει δίπλα από την Ελλάδα στην Ιταλία. Θα ήθελα να διαφωνήσω κάπου, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Θα έρθω λίγο στην προηγούμενη φράση. Ναι. Είπατε, για να μην φύγουμε από την κουβέντα, να απομακρυνθούμε και το ξεχάσουμε. Είπατε ότι η Χούντα, ετούτη εδώ, δεν είχε λαϊκό αίρισμα.
όλα εκείνα τα εκατομμύρια που πηγαίνανε στα στάδια, στις παράτες, στις επετείους, που ψηφίζανε στα δημοψηφίσματα 85% υπέρ και ένα σωρό άλλα πράγματα που βλέπουμε, πύρινους λόγους, βγάζανε, γράφανε κείμενα και γνωστοί δημοσιογράφοι που σήμερα το παίζουν δημοκράτες, δεν θέλω να πω ονόματα. Εγώ θα ήθελα, κύριε Χατζηδάκη, πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ήταν ένα αίρισμα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο. Πιστεύω ότι υπήρχε παθητική αντίσταση του ελληνικού λαού μεγάλη, αλλά υπήρχε και αίρισμα. Σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα, με τον τρόπο που γεννόταν, ναι, ήταν, ναι, ο φόβος. Ναι. Δεν ξέρουμε, ναι, με τον τρόπο που γινόταν η όλη διαδικασία. Η όλη διαδικασία. Ναι. Και από εκεί και πέρα, ορισμένες συγκεντρώσεις που πηγαίνανε οι ηγέτες του πραξικοπήματος, είναι γνωστό ότι επιστρατεύαν, αν θέλετε, δημοσίους υπαλλήλους, σχολεία κτλ. Αλλά δεν είχε αυτή την αποδοχή η Χούντα που είχε σε άλλες ευρωπαϊκές. Καθολική δεν είχε. Ναι, καθολική, ναι. Είχε όμως, πιστεύω, κάποιες μάζες που καλώς αυτές ξέρουν, είχαν πιστέψει. Και αυτές τις μάζες μπορούμε να τις δούμε και σαν ένα κάποιο, δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό όμως, έρισμα θα το έλεγα εγώ. Μπορεί να μην έχω δίκιο, δεν επιμένω. Ναι. Απλώς λέω ότι εκεί μπορεί κανείς να σκεφτεί και διαφορετικά από εσάς και σας διατύπωσα μια σκέψη μου. Τώρα, ως προς τους αντιστασιακούς, για να μην μείνουμε στον Ανδρέα Παπανδρέου, εγώ επειδή δεν θέλω να είμαι έτσι απόλυτος, θα έλεγα, δεν ξέρω τι γνώμη έχω τώρα για τον Παπανδρέου και για το από τότε που ήρθε στην Ελλάδα και μετά, από το 80 μάλλον και μετά, αλλά θα έλεγα ότι τότε αφού δεν μπορούσε να κάνει άλλη αντίσταση και αφού δεν ήθελε να κάνει άλλη αντίσταση και μερικοί ηγέτες, εν πάση περιπτώσει, κάνουν αντίσταση με τον δικό τους τρόπο, σαν σύμβολα, αφού καταφέρνουν και γίνονται σύμβολα. Το θέμα είναι ότι πράγματι ενέπνεε, έβγαζε ένα λόγο ο οποίος τον Λαουτζίκο από κάτω τον συνέπαιρνε, τον ενθουσίαζε και από εκεί πέρα ο άλλος πρότασε τον εαυτό του, το σώμα του για να αποκτήσει αυτό που λέγεται δημοκρατία και ελευθερία. Το θέμα είναι βέβαια μετά αυτό το πράγμα που λέγαμε δημοκρατία και ελευθερία, πώς το κάναμε μετά από τη μεταπολίτευση και δεν ξέρω γιατί αγωνιστήκαμε και για ποιους αγωνιστήκαμε επί δικτατορίας. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηδάκη, πρέπει να πούμε και ένα άλλο πράγμα στον ελληνικό λαό. Ότι το τι είναι ο καθένας πολιτικά ή ιδεολογικά και τι σχετικά το ιδεολογικά μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και όλα αυτά είναι μια, ναι, 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 μια πλατεία. Το κάνει με την πράξη την καθημερινή του και τους αγώνες του. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα και δεν τρέπομαι να το πω. Ο κύριος Παπανδρέου κάνει τον σοσιαλιστή. Και εφάρμοσε έναν αντεργατικό νόμο, το άρθρο 4. Ο κύριος Ράλης, ο Γεώργιος Ράλης, ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τον κύριο Παπανδρέου, ήταν ένας συντηρητικός πολιτικός δεξιός. Ο κύριος Ράλης εφάρμοσε το πενθήμερο στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Ράλης, ο οποίος ήταν συντηρητικός, εφάρμοσε το πενθήμερο. Ο κύριος Παπανδρέας, ο οποίος κάνει το προθετικό, εφάρμοσε το άρθρο 4, τον αντεργατικό νόμο. Λοιπόν, να γιατί τώρα όλα αυτά είναι σχετικά η ιδεολογία σας. Α, ναι. Οι πράξεις συγκεκριμένες τοποθετούν τον πολιτικό. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό. Όχι. Είναι μια πραγματικότητα. Αρχίζουν τα όρια να μπερδεύονται περίεργα. Να έρθουμε πάλι στην αντίσταση, στην προδομένη αντίσταση. Συμφωνείτε λοιπόν ότι είναι προδομένη αντίσταση. Προτίθεστε σαν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να κάνετε κάτι για να σταματήσει αυτό, να λείψει, να φύγει αυτή η θλίψη και αυτός ο τραυματισμός που έχει ο αντιστασιακός. Κύριε Παναγούλη, θα σας πω κάτι. Δεν έχει σημασία που θα φέρω σαν παράδειγμα τον εαυτό μου. Θα φέρω σαν παράδειγμα τον εαυτό μου γιατί αυτό είναι πιο άμεσο. Πιστεύω ότι συμβαίνει με χιλιάδες ανθρώπους. Εγώ κάποτε εμφανίστηκα στις εφημερίδες σαν γκάγκστερ στην πρώτη σελίδα. Πιάσαμε, λέει, σπήρα αντιστασιακών. Και αμφιβάλλω αν μας λέγανε και αντιστασιακούς. Σε πιάνω εκεί αξίριστο, μαλλιά και λοιπά. Αφήνονται με κάτι φωτογραφικές μηχανές, δεν ξέρω τι, και σε βγάζω σε πρώτη σελίδα. Τα ίδια γιαγιά μου αυτά. Ναι. Και είπε, αυτός ο αλήτης είναι ο εγγονός μου. Κοίτα που κατάντησε. Η γιαγιά μου δεν καταλαβαίνει. Ναι. Είναι ανθρώπινο αυτό που σας λέω. Βεβαίως. Κανένας πρωθυπουργός, Παπανδρέου, Μητσοτάκης και όλοι, δεν το κατάλαβε αυτό, κύριε Παναγούλη. Ποιος θα με αποκαταστήσει εμένα, κύριε Παναγούλη, που είδα τη φάτσα μου έτσι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ότι ήμουν ένας αλήτης, ένας γκάξτερας, δεν ξέρω αν ήμουν και βομβιστής, δεν ξέρω πώς το παρουσιάσανε. Ποιος ήρθε μετά να με αποκαταστήσει εμένα, να πει όχι, είναι ο Χατζηδάκης, νάτος, σας τον παρουσιάζουμε, είναι εκείνο, 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 εκείνο και δεν είναι εκείνο, εκείνο, εκείνο και εκείνο. Πέστε μου, ποιος με αποκατάστησε εμένα, κύριε Παναγούλη. Και όταν λέω εμένα, εννοώ
Γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι σας έχει αποκαταστήσει η συνείδησή σας. Όχι, μιλάω στον κοινωνικό περίγυρο που έχει ένα μέτριο τρόπο. Ναι, ένα μεσαίο τρόπο να αντιλαμβάνεται. Βεβαίως. Και οι προσλαμβάνουσες εικόνες και οι διεργασίες του μυαλού του.